Ένας Έλληνας ομογενής, ο Τζέιμς Δελαμάγκας, είναι ίσως ο πιο περιζήτητος καταζητούμενος στην Αυστραλία εδώ και 25 χρόνια, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Οι αρχές τον έχουν επικηρύξει και πληρώνουν την πληροφορία που θα οδηγήσει στην σύλληψή του 200.000 δολάρια Αυστραλίας, δηλαδή περίπου 123.000 ευρώ. Κάπως έτσι πιστεύουν ότι μπορεί να μοιάζει σήμερα σε ηλικία 53 ετών. Το ειδικό τμήμα της Αυστραλιανής αστυνομίας δημιούργησε μια σύγχρονη απεικόνηση του Τζέιμς Δελαμάγκα με βάση τις φωτογραφίες του από την εποχή που φέρεται να τέλεσε την δολοφονία, προκειμένου να βοηθήσει στον εντοπισμό του. Ο καταζητούμενος περιγράφεται με μεσογειακά χαρακτηριστικά, με ύψος περίπου 1,82, με καστανά μαλλιά, καστανά μάτια και ένα τατουάζ με ελληνική επιγραφή στο δεξί του μπράτσο. Το όνομα του Τζέιμς Δελαμάγκα έγινε γνωστό τον Απρίλιο του 1999, όταν υπό άγνωστες συνθήκες μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν άλλον Έλληνα, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, σε νυχτερινό κέντρο στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ. Το φωνικό συγκλώνησε την ομογένεια, καθώς το θύμα ήταν οικογενειάρχης και πατέρας δύο παιδιών. Ο Δελαμάγκας δεν πλήρωσε ποτέ για ό,τι έκανε, παραμένει ασύλληπτος μέχρι και σήμερα. Good afternoon. He's been one of Australia's most wanted for nearly a quarter of a century, and police have just 3 months to find him. James Dalamangas is almost certainly hiding out in Greece, having fled there after the stabbing death of a young Sydney father. The victim's family knows their legal window is closing. Here's Grace Fitzgibbon. Well, police have spent more than two decades trying to track down Australian fugitive James Dalamangas, and as the clock ticks louder, they need your help. Οι αρχές της Αυστραλίας ξεκίνησαν εσπευσμένα νέες εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του. Πιστεύουν ότι ο καταζητούμενος βρήκε καταφύγιο και κρύβεται στην Ελλάδα εδώ και περίπου 2,5 δεκαετίες. Η αστυνομία πιστεύει ότι βρίσκεται ακόμη στην Ελλάδα και θα ήθελε να τον δει να οδηγείται στην διακοσύνη. Το ρολόι μετράει αντίστροφα για την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας, καθώς αν όντως ο Τζέιμς Δελαμάγκας βρίσκεται στη χώρα μας, το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται παραγράφεται τον Απρίλιο του 2024 με την συμπλήρωση 25 χρόνων από την τέλεσή του. Πριν από περίπου ένα μήνα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο αρχηγείο της αστυνομίας του Σίδνεϊ, δόθηκαν για ακόμη μια φορά στη δημοσιότητα τα στοιχεία του με ταυτόχρονη διεθνή έκκληση για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Οι Αυστραλιανές αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να συνεχίσουν τις έρευνες και να φτάσουν στη σύλληψή του, ακόμη και αν στην Ελλάδα υπάρξει παραγραφή του εγκλήματος. James Dalamangas, wherever he is in the world. Τα Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται και στον θάνατο του αδελφού του καταζητούμενου, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσαν δολοφονήθηκε έξω από κλαμπ στην Αυστραλία τον Απρίλιο του 1998. Τότε είχε κάνει και ο ίδιος δηλώσεις ζητώντας δικαιοσύνη. I want the truth, I want justice. Στην κάμερα μίλησε και ο πατέρας του καταζητούμενου, ο Βασίλης Δελαμάγκας. When was the last time you heard from James? We'll be here, you know, a long time ago. Do you know where he is? No. Are you cooperating with police? If the police comes, you know, I can do cooperate. I don't believe to find any justice. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στο Σίδνεϊ, ο καταζητούμενος μπορεί να χρησιμοποιεί τα ονόματα James, Jim, Tim, Δημήτριος, Δημήτρης, Μίτσος, Τάκης ή Κάνης, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι μιλάει καλά ελληνικά λόγω των χρόνων που έχει ζήσει στην Ελλάδα.
Απόψε, οι έμπειροι αξιωματικοί της Ομοσπονδιακής Αυστραλιανής Αστυνομίας που χειρίζονται την υπόθεση ζητούν την συνδρομή της ελληνικής εκπομπής έρευνας και αναζήτησης «Φως στο τούνελ». Δίνουν πληροφορίες για την πορεία των ερευνών γύρω από το έγκλημα που απασχολεί ακόμη και σήμερα έντονα την Ομογένεια. Ζητούν μαρτυρίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του επικηρυγμένου καταζητούμενου που πιστεύουν ότι βρίσκεται κάπου ανάμεσά μας. Στο τούνελ απευθύνει η έκκληση και η αδελφή του θύματος.